είναι το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο πράγμα να κρατηθείς για πολλά χρόνια στην κορυφή. Εμείς τα έχουμε καταφέρει, θεωρώ ότι τα 5 τελευταία χρόνια είμαστε κορυφή, είμαστε στην ελίτ του αθλητισμού και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να έχει ένας αθλητής. Για ένα εκατοστό χάθηκε η πρώτη θέση, που ουσιαστικά και οι δυο είναι σαν να είσαστε πρώτοι σε αυτή την περίπτωση. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Στον ένα πόντο διακρίνονται πολλά πράγματα, παίζουν πολλές σημασίες. Το καλό μας στο συγκεκριμένο αγώνα ήταν ότι είχαμε πολύ υψηλό επίπεδο από όλους τους αθλητές και αυτό πάει να πει ότι από εκεί θα παίξει μεγάλη σημασία του, θα γίνει μετά από 10 μήνες στο Τόκιο. Είναι πολύ δύσκολο να υποσχεθείς ότι θα βρεθείς στο πόντο των νικητών, αλλά εμάς το φόκου μας είναι εκεί. Να πάμε να πλασαριστούμε σε μια καλή θέση. Σίγουρα ζητούμε ένα μετάλλιο. Είχαμε ένα τραυματισμό που μας κράτησε πολύ πίσω. Αλλά κατάφερε με το θάρρος της δύναμής του και της ψυχικής του δύναμης να κάνει κάτι ακατόρθωτο. Είναι η πρώτη φορά που έριξε τόσο υψηλά, έκανε ένα πανελλήνιο ρεκόρ και ταυτόχρονα πήρε και την πρόκριση στο Τόκιο. Ξεπέρασε τον εαυτό του για ακόμα μια φορά, πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά. Δηλαδή αυτός ο αγώνας ήταν πολύ κρίσιμος. Είναι πολύ δυνατός, τον εστηρίζει ο κόσμος και γι' αυτό θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους όλους που τον εστηρίζουν, τους χορηγούς, τους χωριανούς, σε όλους που συμβάλλουν με το Μανώλη. Μας κάνει περήφανος κάθε φορά. Μας έκανε από την πρώτη στιγμή που είχε το ατύχημα, έτσι το αντιμετώπισε όλο αυτό, μας έκανε περήφανος. Και τώρα με την πορεία του στον αθλητισμό. Εμείς το μόνο που έχουμε πια να το ευχηθούμε είναι να έχει υγεία, να χαίρεται την οικογένεια, την κόρη του και ό,τι τον ευχαριστεί και τον κάνει ευτυχισμένο, να συνεχίσει να το κάνει και το 20 να μας κάνει ξανά να είναι στο ψηλότερο σκαλί. Γεωργία, ο μπαμπάς ήρθε πάλι με μετάλλιο και ήσουν εδώ να του πεις πρώτη τον μπράβο και τα συγχαρητήρια. Ναι. Ήταν έτοιμος, πιστεύεις, να κάνει αυτή τη μεγάλη επιτυχία και να μας δώσει σε όλους χαρά? Ναι. Στον επόμενο αγώνα μπορεί να πάρει και το χρυσό? Μπορεί.